Σήμερα ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη αλλά και όλη η Ελλάδα γιορτάζει διπλά. Γιορτάζουμε τον Άγιο Δημήτριο αλλά και την απελευθέρωση της πρωτεύουσας της Μακεδονίας από τον Οθωμανικό Ζυγό. Και όπως και πριν από 107 χρόνια, η χώρα πορεύεται σε μια νέα πορεία εθνικής ανόρθωσης. Ανατάσσουμε την οικονομία, θωρακίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις, χτίζουμε τις εθνικές μας συμμαχίες για να αντιμετωπίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία και με αυτοπεποίθηση. Και φυσικά, αντλούμε πάντα χρήσιμα διδάγματα από την ιστορία. Διότι ήταν η επιμονή και η διορατικότητα του Ελευθερίου Βενιζέλου που οδήγησε στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912, λίγες ώρες πριν φτάσουν στα όρια της πόλης τα στρατεύματα του βόρειου γειτονά μας. Με την ίδια επιμονή, την ίδια διορατικότητα, χτίζουμε και σήμερα αυτό το οποίο θέλω να αποκαλώ τον πατριωτισμό της ευθύνης με αυτοπεποίθηση, με ειλικρίνεια, με σοβαρότητα, με σχέδιο. Πορευόμαστε με σταθερότητα σε ένα μέλλον το οποίο θα είναι καλύτερο για όλες τις Ελληνίδες, καλύτερο για όλους τους Έλληνες. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη μας.